Τώρα, πριν από 24 ώρες, ναι, την ώρα που το βλέπετε είναι 24 ώρες, σήκωσα μια φωτογραφία από τους σεισμούς στη Θήβα. Από τον Ιούνιο του 2021 έως τώρα έχουν καταμετρηθεί χοντρικά σας λέω, 3.000 σεισμοί. 1,8, 2,7, 3,1, 2,1, κοινώς η Θήβα μπορεί να σου φτιάξει, τι να πω, κρέμ καραμελέ και να κουνιέται έτσι, μια χαρά, και να λες πω πω τι ωραίο γλυκό, ζωντανό γλυκό. Κρέμ καραμελέ και να κουνιέται έτσι, μια χαρά, και να λες πω πω τι ωραίο γλυκό, ζωντανό γλυκό. Αν δείτε την περιοχή, φαίνεται στη φωτογραφία, είναι κουκίδα, 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 κουκίδα και δημιουργεί ένα τετράγωνο στην περιοχή που είναι, όπως βλέπεις στο χάρτη της Θήβας, στο δεξί σου μέρος. Την ίδια μέρα ακριβώς, και αφού έχει προηγηθεί αυτό το επεισόδιο με τον Εγκέλαδο, στο οποίο είχα μια επικοινωνία μέσω email με τον κύριο Τσελέντη, ο οποίος παρακολουθεί τις εκπομπές, και κύριε Τσελέντη σας ευχαριστώ πάρα πολύ, όπως σας έγραψα και στο email, και περαστικά περιμένω να βγείτε από το νοσοκομείο να μιλήσουμε, όπως είπαμε. Και ο Τσελέντης, με το δίκιο του, είπε ότι τον στενοχώρησα με αυτά που είπα. Δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες, απλώς θα το εξήγησα ότι εφόσον γνωρίζετε, πληθυντικός, όχι μόνο εσείς κύριε Τσελέντη, βγείτε και μιλήστε. Οι σεισμολόγοι της Ελλάδας πρέπει να είναι κάτι παραπλήσιο με το χώρο της ελληνικής αναζήτησης. Το να βγαίνει ο ένας και να λέει «Όχι, δεν είναι σοβαρό» και το να βγαίνει ο άλλος και να λέει «Είναι σοβαρό» δημιουργεί λίγο και ένα αίσθημα, να το πούμε έτσι, στα γαλλιστή, «malcuation». Avec plaisir. Οπότε δημιουργεί λίγο και ένα αίσθημα, να το πούμε έτσι, στα γαλλιστή, malcuation. Avec plaisir. Αυτά που έλεγα εγώ στην εκπομπή με τον Εγκέλαδο. Το 1894, μετά από 17 μήνες σεισμική ακολουθία στη Θήβα, τσουπ, έριξε και ένα 6,2. Αυτή τη στιγμή είμαστε ακόμα στους 9 μήνες. 9 στους 10 μήνες, άρα έχουμε και 7 μήνες. Αν το βάλεις χοντρικά, αν αναπαραχθεί το σεισμικό μοτίβο, ωραία, ο δήμαρχος της Θήβας τι ακριβώς κάνει? Γιατί και ο κύριος Τσελέντης και ο κύριος Λέκας και ο κύριος Παπαδόπουλος και ο κύριος Παπαζάχος κρούν το κόδωνα του κινδύνου. Ο οπτικά μάρτυρας, ο έστι δίκαιο οφθαλμός ως τα πάνθωρα, αόμματος με γυαλιά ηλίου, Χρήστος Κασταμονίτης, ο έστι δίκαιο οφθαλμός ως τα πάνθωρα, αόμματος με γυαλιά ηλίου, Χρήστος Κασταμονίτης, βλέπει μια φωτογραφία που λέει τετράγωνο, τετράγωνο, και κάνει μια μαλακή ερώτηση, να το πούμε έτσι. Έσπασε η πλάκα της Θήβας?
Έσπασε η πλάκα της Θηβάς. Έχει φτιάξει η μάνα σου μια τυρόπιτα. Έχει ένα φύλλο γάμο, τα φύλλα κριτσινωτό, υπηρώτικο με τον πιτουριάρι. Και πάει και σου κάνει τη μαλακία και τραβάει χαρακές πάνω στο φύλλο για να πάρει, λέει, αέρα να κρυώσει. Στο πήδηξε. Γιατί μόλις πας να κάψεις ένα κομμάτι, σπάει όλη η περιοχή. Οι σεισμοί αυτοί, που είναι και σε χαμηλό εστιακό βάθος, δεν είναι 50 χιλιόμετρα, είναι στα 5 χιλιόμετρα, σε χαμηλό εστιακό βάθος, σπάει την πλάκα. Ο κ. Παπαζάχος το χοντρένει ακόμα περισσότερο. Υπάρχει στο άρθρο μου χθες. Μπείτε με στην Ανοπέατρα, πω. Δημόσιο ερώτημα από τους σεισμολόγους. Έσπασε η γεωλογική πλάκα της Θήβας. Δημόσιο ερώτημα από τους σεισμολόγους. Έσπασε η γεωλογική πλάκα της Θήβας. Και λέει, μην ξεχνάμε βέβαια ότι στο δυτικό μέρος της Θήβας, εδώ είναι η Θήβα, η εικόνα λέει εδώ ότι είναι η σεισμή, άρα δυτικό. Δεν είναι. Μάλλον το δυτικό είναι από αυτό, από αυτή την πλευρά, έτσι. Αυτό είναι στο κατακαιρματισμένο, ανατολικό, αν το βλέπουμε έτσι. Στο δυτικό μέρος, το 1852, έγινε ένας σεισμός, λέει, που κατέστρεψε τη Θήβα. Θήβα είναι μια από τις παλαιότερες πόλεις στον κόσμο. Και έχει καταστραφεί πολλές φορές. Την έχει καταστρέψει και ο Μέγας Αλέξανδρος. Εγώ θα σας πω τι έχετε να κάνετε. Σας είπα ήδη τι πρέπει να κάνετε. Ενημέρωση ακόμα και από την Εκκλησία. Τώρα που είναι Μεγάλη Εβδομάδα. Συνεχόμενος έλεγχος. Γιατί είναι ένα γεγονός που αργά ή γρήγορα θα γίνει. Γιατί είναι ένα γεγονός που αργά ή γρήγορα θα γίνει. Διάβασα κάπου σε μια ανάρτηση, εκεί, σε αυτό που με λένε ο Φεδρός, μπαρουφολόγος, Κασταμονίτης ο σεισμολόγος, ο Πανφούτιος, ο Πιτσαπίρδουλας, αυτά. Ο Φεδρός, μπαρουφολόγος, Κασταμονίτης ο σεισμολόγος, ο Πανφούτιος, ο Πιτσαπίρδουλας, αυτά. Έλα, λέει, που ανησυχεί, λέει, για μένα. Αφού κάθε 110 χρόνια δίνει σεισμό. Έχει περάσει εδώ και 18 χρόνια τα 110 χρόνια. Αν δεν ξέρεις μαθηματικά, δεν είσαι ικανή να ασκήσεις ούτε και το αρχαιότερο επάγγελμα του κόσμου. Θα την πατήσεις σαν την Πόντια Ιερόδουλη που αυτοκτόνησε όταν έμαθε ότι οι άλλες πληρώνονται. Ενώ εσύ κοιμάσαι, τρία πράγματα παραμένουν σταθερά και τσουλάνε. Ο χρόνος που μένει μέχρι το βιολογικό τέλος του καθενός, ο ατέρμονος χρόνος που είναι ανθρώπινο δημιούργημα, στο πόση ενέργεια μαζεύεται και πιθανόν να γίνει κάποιο φυσικό γεγονός, και η μαλακία του ανθρώπου. Και η μαλακία του ανθρώπου. Κρέμ καραμελέ, ξανακουνιέται έτσι μια χαρά και να δεις πω πω τι ωραίο γλυκό, ζωντανό γλυκό. Ο έστι δίκιο οφθαλμός ως τα πάνθωρα αόματος με γυαλιά ηλίου Χρήστος Κασταμονίτης. Να είστε καλά, καλό βράδυ, καλή τύχη, ο Θεός μαζί μας. Γεια σας.